Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο σημερινό Ask the Guitar Coach. Σήμερα έχουμε μια πολύ ωραία ερώτηση από το Facebook, όπου ο φίλος μας ρωτάει: Γιάννη, τι κιθάρες χρησιμοποιείς για τις ηχογραφήσεις και γενικά πώς έχεις φτιάξει την ηχογράφηση της κιθάρας εσύ? Ωραία ερώτηση λοιπόν, όπως είπαμε, και ελπίζω να βοηθήσει η απάντηση δικιά μου, η οποία είναι πάρα πολύ μινιμαλιστική. Γενικά, όταν ήμουν στην Αμερική, είχα δει ότι διάφοροι κιθαριστές κουβαλούσαν μαζί πάρα πολλές κιθάρες. Δηλαδή, υπήρχαν περιπτώσεις που έσχαγε στο στούντιο πραγματικά ένα βανάκι που είχε μέσα κιθάρες για να κάνει όλος μια ηχογράφηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ όμορφο να το βλέπεις, αλλά όταν είσαι ο άνθρωπος που πρέπει να κανονίσει ποιες κιθάρες θα έρθουν, να τους αλλάξεις χορδές, να κάνεις όλη την προετοιμασία και όλα αυτά τα πράγματα, γενικά δεν έχει πολύ πλάκα. Άρα, αυτό είναι κάτι το οποίο το κάνουν μόνο άνθρωποι με πολύ, πάρα πολύ ψηλό budget και για projects πολύ υψηλού budget. Εγώ προσωπικά κάνω ένα πολύ πιο μινιμαλιστικό approach. Έχω δύο κιθάρες οι οποίες χρησιμοποιούνται για ηχογράφηση. Η μία είναι η βασική μου κιθάρα, η οποία χρησιμοποιείται για τα περισσότερα leads, για τις μελωδίες. Είναι η κιθάρα με την οποία αισθάνομαι πιο κοντά, δηλαδή ότι μπορώ να παίξω και μπορώ να εκφραστώ καλύτερα. Και είναι μία δεύτερη, η οποία είναι μία Ibanez κιθάρα από τον σπονσορά μου που την έχουν φτιάξει για μένα συγκεκριμένα. Όσο αφορά τώρα τη δεύτερη κιθάρα, η οποία χρησιμοποιείται για όλα τα alter tunings, τα drop tunings, οτιδήποτε, για όλα τα ρυθμικά, καθώς και επίσης για οτιδήποτε διαφορετικό, αυτή είναι μια sector 7χορδη, η οποία δεν έχει τρέμολο, το οποίο σημαίνει ότι μπορώ να αλλάζω τα κουρδίσματα αρκετά εύκολα και γρήγορα, χωρίς να ανησυχώ ότι θα είμαστε συνέχεια ξεκούρδιστοι. Πάμε τώρα στο θέμα του εξοπλισμού, δηλαδή του ενισχυτή και γενικότερα της διαδικασίας της ηχογράφησης. Προσωπικά είμαι πολύ μεγάλος φαν των ψηφιακών effect. Χρησιμοποιώ Line 6 και Roland και όπως ακριβώς κάνω και στις κιθάρες, για τον βασικό μου ήχο της ηχογράφησης, τη lead κιθάρα, χρησιμοποιώ το Line 6, κάποια από τα μηχανήματα της σειράς του Pod, δηλαδή από το Pod 2 μέχρι το Pod XT Pro. Τα έχω όλα αυτά τα μηχανήματα, είναι και η εταιρεία μου υποστηρίζει πάρα πολύ, οπότε εκεί πέρα μέσα έχω βρει τους ήχους οι οποίοι μου αρέσουν για το lead παίξιμο. Όσο αφορά τώρα τα ρυθμικά, χρησιμοποιώ το VG99 της Roland. Και όταν λέω τα ρυθμικά, εννοώ οτιδήποτε έχει σχέση με ρυθμό, δηλαδή από φάνκι κιθάρα μέχρι ακουστική, μέχρι 12χορδη, οτιδήποτε. Και πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μηχάνημα, το οποίο μου δίνει τη maximum ευελιξία για να μπορέσω να πετύχω τους ήχους που θέλω στην ηχογράφησή μου. Τώρα, είμαι σίγουρος ότι αυτό το βίντεο πολλοί κόσμος που ασχολείται με την κιθάρα θα το ακούσει και θα αρχίσει να λέει: άμα δεν χρησιμοποιείς λάμπες, δεν χρησιμοποιείς αναλογικά effect, μα το ένα μα το άλλο. Και πραγματικά υπάρχει πολλοί κόσμος οι οποίοι μπορούν σε αυτά τα πράγματα να φτιάξουν πολύ όμορφους, πολύ ωραίους ήχους, ειδικά για το live παίξιμο. Αυτό που έχω δει όμως είναι ότι όσο αφορά την ηχογράφηση, για να μπορέσει κάποιος να ακούσει τη διαφορά ανάμεσα σε ένα πολύ προχωρημένο και εξελιγμένο λαμπάτο setup με ένα απλό πολύ ωραίο ψηφιακό πολυεφέ, χρειάζεται να υπάρχει όλη η υποδομή και από το στούντιο και για την ηχογράφηση του, δηλαδή μέσα από μικρόφωνα, καθώς επίσης και να υπάρχει και ένας φοβερός γνώστης ηχολήπτης και γενικότερα κάποιος engineer ο οποίος να κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Σε αυτές τις περιπτώσεις όντως μπορεί να ακούσεις μια διαφορά ανάμεσα στα δύο διαφορετικά approaches. Δυστυχώς συνήθως δεν τα έχουμε όλα αυτά μαζί, δηλαδή και τον καλό εξοπλισμό και το πολύ καλό στούντιο και τον πολύ γνώστη και ψαγμένο ηχολήπτη, ώστε να μπορέσει να γίνει αυτή η διαφορά. Η εμπειρία μου είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι συνήθως γκρινιάζουν για το θέμα του ήχου, γκρινιάζουν για να αποφύγουν το να μελετήσουν και να τα ρίξουν όλα στον ήχο ο οποίος δεν είναι καλός. Αυτά λοιπόν από μένα και τα ξαναλέμε στο επόμενο Ask the Guitar Coach.